Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το γήπεδο του Πετρισίου. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην τοπική αναγέννηση και τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Ήδη οι φιλοξενούμενοι έχουν παραταχθεί στο χώρο του κέντρου, ενώ τώρα ήρθαν και οι γηπεδούχοι. Και σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Να σας πω την σύνθεση της σεραϊκής ομάδος. Ο Δρακούλης είναι κάτω από την εστία, με το νούμερο 2 είναι ο Χρήστος ο Λεωνίδας. Με το νούμερο 3 είναι ο Μωραϊτής, με το νούμερο 4 ο Χαϊτίδης, με το νούμερο 5 ο Καραγιάννης, με το νούμερο 6 είναι ο Αλεξανδρίδης. Με το νούμερο 7 ο Μαυρέλης, με το νούμερο 8 ο Νόβες, με το νούμερο 9 ο Ζαφυριάδης, με το νούμερο 10 ο Μιχαηλίδης ο Βασίλης ο Αρχηγός και με το νούμερο 11 ο Άνθιμος ο Γεωργιάδης. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο διαιτητής ο κύριος Μπαμπλής με τους δύο βοηθούς, τον κύριο Φόρα και τον κύριο Δημητριάδη από την Χαλκιδική, κάνουν τον τελευταίο έλεγχο. Και όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, θα σας πω και την σύνθεση της φιλοξενούμενης ομάδος. Τριανδρία που στον περσινό αγώνα είχε κερδίσει εδώ μέσα στο Πετρίτσι με 2-1 και καταφέρει μάλιστα στα πρώτα 12 λεπτά να πετύχει τα δύο γκολ, ευθυδίασε. Φέτος όμως δεν παρουσιάζεται αρκετά δυνατή και θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να αποφύγει δύσκολες καταστάσεις. Περιμένουμε τον κύριο Μπαμπλή να σφυρίξει και πραγματικά το κάνει. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Ο Ιορδανίδης, ο Μπακίτας, ο Ψιώτας, ο Αδαμίδης, ο Καράβατος, ο Μακαρόνας, ο Ερμίδης, ο Γιαννητσίδης, ο Ζαχαρίας και ο Χασικίδης. Είναι οι παίκτες, οι 11 για την ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας. Να πούμε ότι ο Σάκης ο Αναστασιάδης έχει αφήσει στον πάγκο του Σκεπτσί, Κορονίδη, Τσουκμάνη, Εγκομητίδη, Μπουτσούκη και Μιχαηλίδη, είναι 17. Μαζί με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Ο Γουτσάς, ο Ζαφυριάδης, ο Πελαγίδης, ο Μπατζίδης, ο Χατζιανδρέου, ο Μίντας και ο Τσιρολίκας είναι οι υπόλοιποι που απαρτίζουν την αποστολή της Τριανδρίας, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Άλλη μια κάθε παλιά για τον Ζαφυριάδη που ξεχάστηκε. Ο Ζαφυριάδης έχει μπροστά του τον Αδαμίδη και πάρα λίγο να έχουμε και το πρώτο γκολ με τον Βαλάντη τον Ζαφυριάδη. Να λοιπόν που πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Μαράντης Ζαφυριάδης βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έπεσε ο Κυριάκος Ιορδανίδης και παραχώρησε κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει ως συνήθως ο αρχηγός ομάδος, ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης, πάνω στο κεφάλι του Ερμίδη και έχουμε πλάγιο τώρα. Αυτή τη φορά ο Λεωνίδας θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα κερδίσει το φάουλ από τον Ερμίδη. Ένα φάουλ κάτι σαν κόρνερ. Κοντινό κόρνερ θα μπορούσαμε να το πούμε. Οι παίκτες της Τριανδρίας σχηματίζουν ένα τείχος. Και ο Μιχαηλίδης με λίγα μέτρα φόρα. Ο Μακαρόνας και ο Ερμίδης είναι μπροστά του. Μιχαηλίδης σηκώνει ψηλά την μπάλα. Αποκρούεται από τον Καράβατο. Γεωργιάδης είναι επαναφορά και βέβαια έχουμε την προβολή και το φάουλ επάνω στον άθιμο του Γεωργιάδη, ένα φάουλ που έκανε ο Μακαρόνας. Μιχαηλίδης σηκώνει την μπάλα ψηλά, ο Ιορδανίδης δεν έχει κανένα πρόβλημα, μαζεύει. Ο Ιορδανίδης που πήρε την θέση του Ανέστη του Αμπατζίδη, τερματοφύλακας που ήταν μέχρι πέρυσι βασικός στην ομάδα του Αχιλλέα. Νόμες εκτέλεσε τον πλάγιο για τον Αλεξανδρίδη και τον Γεωργιάδης. Να χάσει την μπάλα. Προσπαθεί ο Μανώλης Χασεκίδης. Να δούμε αν θα προλάβει ο Γιαντσίδης. Ελίσσεται, θέλει να ξεφύγει από τον Λεωνίδα. Λίγη πίσω την μπάλα στον Ερμίδη. Όπως θα απομακρύνει ο Σωτήρης ο Μωραΐτης.
με τη συμπλήρωση 3 λεπτών στο παιχνίδι, το 0-0 να παραμένει εδώ στο Πετρίτσι, ανάμεσα στην τοπική αναγέννηση και τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Μπάλα δεν έφτασε ποτέ στον Παντελή τον Ζαχαρία. Και τώρα ο Μιχαηλίδης. Λεωνίδας θέλησε να ξεφύγει. Το πλάγιο είναι για το Πετρίτσι. Μιχαηλίδης με τον Ερμίδη. Μιχαηλίδης το πλάγιο και πάλι για το Πετρίτσι. Ο Ζαφυριάδης με τον Αδαμίδη να τον σπρώχνει. Έτσι η μπάλα είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Υποδεικνύει το ακριβές σημείο για να στηθεί το τείχος, ο Χαλκιδικιώτης διαιτητής και ο Βασίλης Μιχαηλίδης εκτελεί. Η μπάλα που μακρύνεται θα φτάσει στο στούλι του Μπακίτα που θα την αμακρύνει για τον Ιαντσίδη και φεύγει από την άλλη μεριά τώρα ο Ζαχαρίας. Προσπάθησε ο Μανώλης ο Χασικίδης, δεν τα κατάφερε, μπάλα φτάνει στον Μαυρέλη. Μαυρέλης συγκλίνει προς το κέντρο, αποφεύγει δύο αντιπάλους, θα βρει τον Βαράντζο Ζαφυριάδη, του έφυγε όμως η μπάλα και τελικά αυτή θα απομακρυνθεί από τους παίκτες της Τριανδρίας. Έχουμε σε θέση ψάρι τον Μανώλη τον Χασικίδη. Ο Καράβατος νίγει δεξιότερα την μπάλα. Από αυτούς τους παίκτες που αγωνίζονται σήμερα στην ομάδα της Τριανδρίας, οι μόνοι που έχουν αγωνιστεί εναντίον της ελληνικής ομάδας ήταν βέβαια ο Σούλης ο Μπακίτας και ο Μανώλης ο Χασεκίδης, παίκτες της Αθλητικής Ένωσης των Πελοκήπων, στην τρίτη εθνική τότε. Πάντα μετώπισαν τον Πανσεραϊκό, μάλιστα ο Σούλης ο Μπακίτας είχε πετύχει και γκολ. Τώρα τρέχει ο Παντελής ο Ζαχαρίας, δεν προλαβαίνει. Έκτο λεπτό του παιχνιδιού. Πάντα 0-0 εδώ στο Πετρίτσι. Δυνατή παλιά από τον Καραγιάννη για τον Ζαφυριάδη. Διώχνει όπως όπως ο Καράβατος. Κεφαλιά που κερδίζει ο Γιαντσίδης, δεν έχει τύχει. Χαϊτίδης κάθε την παλιά για τον Μιχαηλίδη. Θα στο πάρθει να ξεφύγει από τον Ερμίδη. Αλλάζει από την άλλη μεριά και που κινείται ο Άνθιμος ο Γεωργιάδης. Φεύγει ο Λεωνίδας. Ήταν πιο δυνατή, πιο σιγανή η συγγνώμη παλιά, αλλά ο Λεωνίδας πρόλαβε και κέρδισε το κόρνερ αφού παρενευλήθη ο Μπζιώτας. Ένα κόρνερ στο 6ο προς 7ο λεπτό για το πρώτο ημίχρονο. 0-0 πάντα και ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης θα εκτελέσει. Σηκώνει ψηλά την μπάλα για το κεφάλι του Ζαφυριάδη. Καρφωτή, αλλά έπεσε ο Ιορδανίδης με θεαματικό τρόπο. Μπλόκαρε στο 7ο λεπτό. Ο Ιορδανίδης γλιτώνει την Τριανδρία από ένα σίγουρο γκολ. Χρήστος ο Λεωνίδας με τον Μιχαηλίδη. Γεωργιάδης θα χάσει την μπάλα. Δηλαδή μπαλιά για τον Γιαντσίδη. Τρέχει ο Καραγιάννης, πέφτει στα πόδια του. Και έχουμε πλάγιο. Ένα πλάγιο για την ομάδα της Τριανδρίας. Από την αριστερή πλευρά με τον Μακαρόνα. Ο Μύρονας ο Μακαρόνας. Είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο, ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη. Ανοίγει το Ερμίδης, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει, δεν τα καταφέρνει. Και να όμως ένα σούτ, πολύ καλό το σούτ, αλλά ο Δρακούλης θα πέσει. Είχαμε την εντύπωση ότι ήταν corner, ωστόσο ο κύριος Μπαμπλής έδωσε out σε αυτή την φάση. Ζακαρία!
Να λοιπόν που η Τριανδρία βρέθηκε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Ζαφυρίδης κερδίζει την κεφαλιά πίσω από τον Αδαμίδη στον Ιορδανίδη. Αλεξανδρίδης για τον Γεωργιάδη. Κάνει λάθος αυτός, όμως θα κερδίσει όμως που θα βγάλει την μπάλα από την άλλη μεριά. Δεν είναι καλή παλιά. Λεωνίδας για τον Γεωργιάδη. Θα βγει ο Μπακίτας, τρέχει και ο Νόπες. Έχουμε φάουλ. Ο Σούλης ο Μπακίτας θα είναι ο εκτελεστής. Προωθούνται οι συμπαίκτες τους στα όρια της μεγάλης περιοχής. Προσπαθεί ο Χασακίδης, αλλά σε καλύτερη θέση ο Καραγιάννης. Και τώρα ο Χαρακτήρης Αλεξανδρίδης και πάλι Καραγιάννης η μπάλα. Τώρα θα πέσει στο έδαφος και φεύγει γρήγορα ο Γεωργιάδης που θέλει να βρει τον Ζαφυριάδη. Ζαφυριάδης, ελίστε, αφήνει τον άνθρωπο τον Γεωργιάδη, θα κάνει ένα σούτ άστοχο. Καλή ευκαιρία στην αντεπίθεση που βρέθηκε η ιστερική ομάδα, αλλά το πλασέ του άνθρωπο του Γεωργιάδη δεν ήταν καλό. Στο 1 προς 10 λεπτό χάνεται η καλή ευκαιρία για την ιστερική ομάδα. Και πάλι για το Κατσούτσι. Το Πετρίτσι που σε αυτά τα 10 λεπτά έχει την εδαφική υπεροχή, αλλά θα λέγαμε δεν μπορεί να καταφέρει να πετύχει γκολ. Μια φορά ο Ιορδανίδης και δύο φορές ο Ζαφυριάδης με τον Γεωργιάδη που είχασαν πολύ καλά, καλές ευκαιρίες. Αυτές που λέμε είναι μισό γκολ. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως είχαμε την ευκαιρία για την ομάδα της Τριανδρίας στο του Ερμίδη. Τώρα τρέχει ο Μαγκαρόνας. Δεν προλαβαίνει και διακοπή στο παιχνίδι από τον κύριο Μπαμπλή. Έχουμε έναν παίκτη της Τριανδρίας στο έδαφος. Για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη της ομάδας της Τριανδρίας. Φτάνουμε στο 10 λεπτό και έχουμε διακοπή. Ένα παιχνίδι που παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι που παίζεται πάνω κάτω, αρκετές οι φάσεις, κυρίως στην εστία του Ιορδανίδη, όπου δύο φορές ο Ζαφυριάδης και μία ο Γεωργιάδης. Δεν καταφέρουν όμως να κερδίσουν τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Που θα εκτελέσει ο Αλεξανδρίδης για την Σεραϊκή ομάδα. Λεωνίδας. Θα κάνει φάουλ πάνω στον Ερμίδη. Στον Μακαρόνα, συγγνώμη. Θα τον δει ο κύριος Μπαμπλής. Τον Ζιώτα. Έγινε το λάθος. Λεωνίδας Γεωργιάδης για τον Μιχαλίδη. Παίζει τον αδείο, φεύγει ο Γεωργιάδης. Κατά μέτωπον επίθεση του Γεωργιάδη, αποφεύγει τον αντίπαλο Γεωργιάδη στη Ζαμίνη. Όρθιος τελικά θα βρει τον Μιχαηλίδη σε θέση έξω δεξιά. Ο Μιχαηλίδης θα βγάλει και μία σέντρα για το κεφάλι του Ζαφυριάδη. Χάνεται όμως η ευκαιρία. Διαμαρτυρίες από την πλευρά της ελληνικής ομάδας. Ωστόσο, θα έχουμε κόρνερ τελικά. Ένα κόρνερ από την αριστερή πλευρά, όπως απαιτήσεται η ιστερική ομάδα. Μιχαηλίδης. Δεν βγαίνει ο τερματοφύλακας. Τελικά ο Καραγιάννης που είχε προωθηθεί έπιασε την κεφαλιά. Απομακρύνεται όμως η μπάλα από τον Παντελή τον Ζαχαρία. Και τώρα ο Χασακίδης, ο οποίος μετά το δεκάλεπτο, το πρώτο δεκάλεπτο, άλλαξε θέση για από την αριστερή πλευρά της επίθεσης της ομάδας. Αν και καθαρό όμως επιθετικός. Παίζει μαζί με τον Γιαντσίδη. Γίνεται η σέντρα. Και πάνω καταβήγει σε πλάγιο.
με παρέμβαση από τον Αλεξανδρίδη. Και να το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα φτάνει στον Αδαμίδη. Είναι το λάθος. Αλεξανδρίδης απομακρύνει. Θα κάνει αυτός όμως με τη σειρά του λάθος. Καράβατος. Θα αλλάξει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Μπακίτα. Όμως ο Νόβες θα κόψει. Προσπάθειες από τον Ζαχαρία. Και τώρα Μακαρόνας. Παίζει τον Αδαμίδη τον Ερμίδη. Γίνεται το κλέψιμο την μπάλα από τον Αλεξανδρίδη. Και πάλι ο Αλεξανδρίδης ξεφεύγει για δεύτερη φορά από τους αντιπάλους. Το Ασομαυρέλης από τα δεξιά. Μπροστά του πάντα ο Καράβατος. Θέλει να παίξει τον Αδαμίδη τον Ζαφυριάδη. Έχουμε το φάουλ. Διαμαρτυρίες από πλευράς του Αδαμίδη. Προκόπης Αδαμίδης έκανε φάουλ στον επιθετικό της Αραγικής ομάδας. Βαράτης Ζαφυριάδης που μάλλον είναι το τελευταίο του παιχνίδι που κάνει στον Πετρίτσι, μια και φεύγει αύριο στην Χελιδόνα του Εύρου με μετάθεση και τα πράγματα σίγουρα θα δυσκολεύσουν για την Ισραηλική ομάδα, μια και ο πρώτος χώρος δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις της ομάδος. Ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης στην εκτέλεση του φάουλ από την δεξιά πλευρά που επιτίθεται η Ισραηλική ομάδα. Σηκώνει πάλι ψηλά την μπάλα. Να δούμε την κεφαλιά από τον Λεωνίδα. Τρέχει ο Ζαφυριάδης. Θα πέσει κάτω, δεν υπάρχει παράβαση. Τελικά τώρα σφυρίζει φάουλ στο χέρι του Ζαφυριάδη που έχει στην μπάλα. Κάτι λέει και ο Βαράτης Ζαφυριάδης στο διαιτητή. Του παραπονείται ασφαλώς. Βάλα μείνει στο φάουλ, στο χώρο του κέντρου. Δεν μπόρεσε ούτε ο Γεωργιάδης ούτε ο Αλεξανδρίδης. Όσο φαίνεται να είναι κερδισμένοι οι παίκτες, δεν τα κατάφεραν. Ο Καραγιάννης θα αφήσει την μπάλα. Να την αφήνει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και Μωραϊτης που διώχνει δυνατά. Στο χώρο του κέντρου δεν μπόρεσε ο Μιχαηλίδης. Είναι ο Θεοδοσίου για τους φιλοξενούμενους. Για την μπάλα στον Μακαρόνα. Ζαχαρίας με το αριστερό της τον Μωραϊτη θα κόψει και τελικά η μπάλα θα φτάσει σε ρυθμό Ρελαντή στα χέρια του Δρακούλη. Μαζεύει και θα αφήνει στον Χρήστο τον Λεωνίδα. Αυτός πετά την μπάλα πάνω στα πόδια του Μακαρόνα. Έτσι το πλάγιο είναι για τη Ισραηλική ομάδα. 16 λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Τίποτα δεν έχει αλλάξει παρά την εδαφική υπεροχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων που έχει η Ισραηλική ομάδα. Δεν έχει καταφέρει να πετύχει έναν γκολ. Έχει χάσει τρεις τουλάχιστον κλασικές ευκαιρίες, αλλά γκολ δεν μπήκε. Να δούμε τώρα την εκτέλεση του φάουλ από τον Γιώργο τον Αλεξανδρίδη. Σηκώνει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θέλει να ξεφύγει από δύο αντιπάλους. Τελικά έχουμε κόρνερ. Ένα κόρνερ από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η Ισραηλική ομάδα. Ο Μιχαηλίδης και πάλι θα είναι ο εκτελεστής. Από την άλλη πλευρά σηκώνεται όμως ο Ιορδανίδης. Μαζεύει την μπάλα πριν αυτή φτάσει στον Λεωνίδα που είχε προωθηθεί γρήγορα. Με τα χέρια βλέπετε τον Ιορδανίδη που φτάνει την μπάλα στον Ερμίδη. Καραγιάννης με τον κεφάλι θα κάνει λάθος. Να δούμε τώρα Παντελής ο Ζαχαρίας από την αριστερή πλευρά. Γιατζίδης είναι τελικά. Προσπαθεί να ξεφύγει, άνοιξε όμως πολύ την μπάλα. Και έχουμε out. Ο Καραγιάννης στην επαναφορά της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο κερδίζει την κεφαλιά ο Μιχαηλίδης και έχουμε ένα φάουλ. Θα μπορούσε να αφήσει πλεονέκτημα εδώ ο κ. Μπαμπλής, αλλά διέκοψε το παιχνίδι. Γι' αυτό και διαμαρτύρεται ο Σάκης Αναστασιάδης στον πάγκο.
της ομάδας. Το φάουλ που θα εκτελέσει ο Αλεξανδρίδης. Σηκώνει ψηλά την μπάλα για το κεφάλι του Ζαφυριάδη. Βγήκε ο Ιορδανής, βλέπετε πόσο μακριά. Ο Αλεξανδρίδης θα πέσει κάτω. Υπάρχει παράβαση, να το σου ολόμες τώρα. Για τον Ζαφυριάδη και τον Λεωνίδα. Αυτός δοκιμάζει από εκεί, το σούτ είναι δυνατό, αλλά πολύ άστοχο. Το σούτ από τον Χρήστο τον Λεωνίδα στο 18. Ο Ιορδανίδης στην επαναφορά. Καθυστερεί και αυτός με τον τρόπο. Κέρδισε με το κεφάλι ο άνθρωπος Γεωργιάδης Ζαφυριάδης για τον Μιχαηλίδη που ξεχάστηκε. Τρέχει τώρα ο Καράβατος. Γεωργιάδης ελίσσεται. Γεωργιάδης αποφεύγει δεύτερο αντίπαλο. Θέλει να στρώσει την μπάλα στο αριστερό για να κάνει το σουτ και βέβαια θα τη χάσει. Μοιραία που κάνει μία παραπάνω ενέργεια από ό,τι έπρεπε και δυσκολεύει τα πράγματα. Γεωργιάδης θα πέσει κάτω. Δεν υπήρχε και εδώ παράβαση για τον κύριο Παμπλή. Ήρθε εδώ τώρα. Εδώ δεν καταλάβαμε τη σφίξη ο κύριος Παμπλής. Σίγουρα ήταν δική του εφεύρεση το φάουλ. Οι Θεσσαλονικείς προκανίζουν τον χρόνο. Δεν πάει κανένας να φέρει την μπάλα. Ο Ιορδανίδης έχει προωθηθεί και αυτός. Και βλέπετε ο ίδιος εκτελεί. Ο Αδαμίδης. Ο Αλεξανδρίδης θα κόψει για τον Ζαφυριάδη. Θα βγει ο Αδαμίδης. Θα παραχωρήσει πλάγιο. Οδεύουμε στο 21ο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Πετρίτσι. Οπότε δεν έχει αλλάξει. Πάντα είμαστε στο 0-0 παρά το γεγονός ότι η σερβική ομάδα έχει την εδαφική υπεροχή. Έχει χάσει και αρκετές καλές ευκαιρίες. Φίλαθλοι στην κερκίδα, θα βάζουμε κάποιους παίχτες από την Τριανδρία που είναι οριστική. Μάλλον πρέπει να είναι ο Καράβατος εκεί. Ξεσηκώνει την κερκίδα. Να δούμε όμως την συνέχεια που πραγματικά παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καράβατος στο πλάγιο κόβει, ο Χαϊτίδης του σκόβει πιο ψηλά. Κάνει μπάλα στον Μαυρέλη που βρέθηκε από την αριστερή πλευρά. Μαυρέλης με τον Μπακίτα, ο Θεοδοσίου παραχωρεί πλάγιο άου. Ο Νόβες στην εκτέλεση, ψάχνει στήριγμα, ανοίγεται και ο Αλεξανδρίδης, τελικά θέλει να βρει τον Μαυρέλη. Μαυρέλης από τα αριστερά, μάχεται με τον Μζιώτα Μαυρέλης, πίσω στον Γιουριάδη, σε θέση έξω αριστερά, θα βγάλει μια χαμηλή σέντρα για τον Ζαφυριάδη που είναι με πλάτη προς την εστία, θα προλάβει να γυρίσει, θα κάνει το σούτ, το αποκρούεται από τον Αδαμίδη. Ο Αδαμίδης παίζει, βλέπετε, πολύ κοντά στον Σέρεο Σαντερφόρ και τον πιέζει, θα λέγαμε, αρκετά. Καραγιάννης, πλασταριστά στον άθιμο τον Γεωργιάδη. Πίσω αυτός τον Μωραΐτη. Καραγιάννης, δεξιά ανοίγεται ο Χαϊτίδης, πατά την μπάλα. Τον καταδιώκει ο Μανώλης ο Χασεκίδης. Μπαλαστάρει στον Αλεξανδρίδη. Θα κάνει μία σέντρα σουτ, είναι όμως όχι η καλύτερη επιλογή. Εκεί που πήγε μπάλα μόνο ο Ιορδανίδης βρισκόταν. Κυριάκος ο Ιορδανίδης που σηκώθηκε έμασε. Χασακίδης είναι η κεφαλιά, αλλά ο Δρακούλης γίνεται κάτοχος της μπάλας. Καραγιάννης. Για τον Μαυρέλη δεν τα κατάφερε. Στον Πιζιώτας. Χασακίδης που δεν κάνει καλό κοντρόλ και βέβαια χάνεται πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Τριανδρίας να φτάσει με αξιώσεις σε έναν γκολ. Έχασε ο Μανώλης ο Χασακίδης το κοντρόλ και συγχρόνως και η Τριανδρία τη μεγάλη ευκαιρία. Καραγιάννης. Έλα,
Κόβεται εύκολα την παλιά. Και δεύτερη φορά μάλιστα από τον Αδαμίδη. Ο Παντελής ο Ζαχαρίας, ένα κλειαρό σουτ. Δεν ανησυχεί καθόλου ο Δρακούλης που μαζεύει την μπάλα. Μπάλα βρίσκει το πρόσωπο του Θεοδωσίου, διώχνει όπως όπως ο Καράβατος. Να πήγε να γίνει το λάθος, για να δούμε, Γιαντζίδη σε θέση βολής, δοκιμάζει το σουτ και γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Κυριάκο τον Γιαντζίδη, έγινε το λάθος στο κέντρο της άμυνας της Σεραϊκής ομάδος. Μπάλα στρώθηκε στο αριστερό πόδι του Κυριάκου του Γιαντζίδη, ο οποίος κεραυνοβόλησε τον ανήμπορο αντιδράση Δρακούλη. Στο 24 λοιπόν έχουμε το 0-1. Έγινε η σέντρα. Να δούμε την αντίδραση της Σεραϊκής ομάδος. Καραγιάννης, Χαϊκίδης. Έχουμε ένα φάουλ πάνω στον Ζαφυριάδη. Ας ελπίσουμε να μην δούμε το ίδιο σκηνικό όπως και πέρσι, όπου η Τριανδρία είχε προηγηθεί με 2-0 μέσα στο Πετρίτσι και κέρδισε το παιχνίδι τελικά με 2-1 στο 23, στο 24 έχουμε το 0-1 και η Σεραϊκή ομάδα κερδίσει ένα φάουλ στο κεντρικό άξονα του γηπέδου προς την περιοχή του Ιορδανίδη. Ο Μιχαηλίδης είναι κοντά στην μπάλα, παίρνει φορά και ο Καραγιάννης, αριστερά είναι και ο Γεωργιάδης. Δύο παίκτες της Τριανδρίας σχηματίζουν τείχος. Τώρα υποδεικνύει το ακριβές σημείο για να στηθεί το τείχος. Ο πιστοχωρεί και ο σκόρερ, ο Γετζίδης. Μιχαηλίδης πλασαριστά, αλλά δεν ανησυχεί ο Ιορδανίδης που μαζεύει. Κάνει το βολέ που είναι αρκετά δυνατό. Θα φτάσει σχεδόν στην άλλη περιοχή. Ο Χαϊτίδης όμως θα κόψει με το κεφάλι. Θέλει να στο πάρει ο Γιαντζίδης. Ο Χασικίδης, συγγνώμη, πίσω. Και η μπάλα από τον Χαράβατο θα φτάσει στον Ψιώτα. Ελέγχει ο Σωτήρης ο Μωραΐτης. Και θα την αφήσει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μωραΐτης. Στον Καραγιάννη. Ανοίγει αυτός δεξιότερα την μπάλα και όπου κινείται ο Αλεξανδρίδης. Μπροστά του είναι ο Χασακίδης, βγάζει μια παλιά. Και πάλι ο Αλεξανδρίδης θα κάνει λάθος εκτίμηση του χώρου και θα κάνει λάθος παλιά. Στο 27ο λεπτό πλησιάζουμε, εδώ και δύο περίπου λεπτά, με το γκολ του Γιαντζίδη. Η Τριανδρία προηγείται με 1-0 μέσα στο Πετρίτσι και ασφαλώς κρύωσε περισσότερο η ατμόσφαιρα. Πάγωσε θα λέγαμε, εδώ στο Πετρίτσι. Έχει και ψύχρο. Ένα σφύριγμα, θα έχουμε αλλαγή στο πλάγιο, εκτελεί γρήγορα Λεωνίδας για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης με τον Θεοδωσίου και Μιχαηλίδης. Διώχνει όπως όπως η άμυνα με τον Αδαμίδη. Να το λάθος. Τρέχει ο Χασακίδης, θέλει να ξεφύγει από τον Καραγιάννη, ο οποίος αλλίωσε το σουτ. Επιμένει ο Χασακίδης, θα κάνει το λάθος. Αλεξανδρίδης και τώρα ο Μαυρέλης. Παίζει τον αδίο με τον Γεωργιάδη. Προλαβαίνει ο Μαυρέλης. Δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον Καράβατο. Με το κεφάλι ο Γεωργιάδης παραχωρεί πλάγιο. Ο Μπαμπλής κάνει κάποιες συστάσεις στον άνθρωπο τον Γεωργιάδη. Ο Σούλης ο Μπαγκίτας στο πλάγιο. Προσπάθησε ο Γιαντζίδης, τελικά ο Νόβες είναι αυτός, που βρει την μπάλα πίσω στον Μωραΐτη. Βαθιά πάλι του Μωραΐτη για τον Ζαφυριάδη, πάλι ο Αδαμίδης θα κόψει. Αλεξανδρίδης
Θεοδωσίου στην επαναφορά. Μπάλα θα φτάσει στον Χασική, δεν φτάνει. Βλάβει να διώξει ο Λεωνίδας. Καραγιάννης. Λάθος του Καραγιάννη. Ερμίδης και αυτός θα κάνει. Λάθος, όχι τελικά. Προλαβαίνει ο συμπαίκτης του Μαγκαρόνας. Θα στείλει την μπάλα από την άλλη πλευρά, αλλά μακριά από την εστία του Δρακούλη. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρώσουμε το 21ο λεπτό. Πετρίτσι 3-3 από το 24-0-1 με γκολ του Γιατζίδη. Και τώρα έχουμε τον Ιωάννη Καραγιάννη. Γεωργιάδης δεξιότερα. Ανοίγε το Χαϊτίδης, του πετά την μπάλα. Και αυτός τώρα βγάλει μια κάθετη παλιά για τον Ζαφυριάδη. Σίγουρα μετά τα 29 λεπτά που έχουμε διανύσει, μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα ότι με λαθασμένο τρόπο προσπαθούν οι σερέοι παίκτες να βρουν τον Ζαφυριάδη, ο οποίος είναι πολύ στενά μαρκαρισμένος από τον Αδαμίδη. Και οι καμινάδες που επιχειρούν δεν είχε καμιά φορά αποδέχτη τον σερέο σέντερφορ. Να δούμε όμως την αντεπίθεση που έχει περάσει η 3-3 από την άλλη πλευρά. Θα διώξει ο Νόβες, θα βρει το κεφάλι του Λεωνίδα. Αλεξανδρίδης καταδιώκεται. Παίξει τον αδίο με τον Λεωνίδα. Μπροστά του είναι ο Μακαρόνας. Λεωνίδας συγκλίνει προς το κέντρο, αποφεύγει τον Θεοδωσίου. Λεωνίδας που επιμένει. Να και ο Γεωργιάδης τώρα. Γεωργιάδης κάνει ένα σουτ ξαφνικό. Επάνω όμως στα χέρια του Ιορδανίδη που δεν ευνηδιάζεται. Συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο με το 0-1 να εωρείται εδώ στο γήπεδο του Πετρετσίου. Κερδίζει η 3-3 και δυστυχώς μετά τον γκολ δεν είδαμε κάποια αξιόλογη επίθεση από την σεραϊκή ομάδα για να φτάσει γρήγορα, θα λέγαμε, στην ισοφάριση. Γίνεται το λάθος, ελέγχει ο Αλεξανδρίδης, αφήσει στον Μιχαηλίδη, πιέζει τον αδίο. Αυτός διώχνει όπως ο Λεωνίδας. Και πάλι για το κεφάλι του Ζαφυριάδη. Αυτή τη φορά ξέφυγε, έχει όμως πλάτη προς την εστία. Καθυστερεί ο Ζαφυριάδης, θέλει να στρώσει την μπάλα στο πόδι του για να κάνει το σουτ. Τελευταία στιγμή θα διώξει πάλι ο Αδαμίδης. Δυνατή παλιά για τον Γιατζίδη, βγαίνει γρήγορα ο Δρακούλης. Μαζεύει και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Καραγιάννη. Καραγιάννης αποφεύγει τον Χασακίδη. Μπαλιά του, το σούτ μάλλον που κάνει αλλοιώνεται, αλλά για καλή του τύχη η μπάλα φτάνει σε συμπαίκτη του. Ο Γεωργιάδης τον Μιχαηλίδη. Αυτός στενά μαρκαρισμένος από τον Ερμίδη. Πραγματικά πρεσάρουν οι παίκτες της Τριανδρίας, αυτά τα 31 πρώτα λεπτά, πρεσάρουν τους αντιπάλους τους. Δείχνουν πολύ διαφορετικά στοιχεία από τις πρώτες 4 αγωνιστικές. Τώρα ο Αλεξανδρίδης θα κόψει για το κεφάλι του Καράβατο. Να, η μπάλα που πέρασε, βλέπετε, για τον Χασεγκίδη. Ανήκεται ο Γιαντζίδης που ξεχάστηκε εκεί. Να, ο Δρακούλης θα βγει. Ευτυχώς για την σεραϊκή ομάδα. Βγαίνει, μαζεύει. Μια πολύ δύσκολη στιγμή για την σεραϊκή ομάδα. Να που η 3-3 βρέθηκε κοντά σε ένα ακόμη γκολ. Ευτυχώς όμως πρόλαβε ο Δρακούλης, διάβασε τη φάση και βγήκε έγκαιρα και μπλόκαρε την μπάλα. Ενώ τώρα ο Αλεξανδρίδης θα οπισθοχωρήσει, έκανε μια ενέργεια παραπάνω ότι έπρεπε, έχασε το κοντρόλ στο πιο κέριο σημείο και δίνει την ευκαιρία στον Ιορδανίδη να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο άνθρωπος του Γεωργιάδης κερδίζει με το κεφάλι. Καραγιάννης. Λεωνίδας. Τώρα σφυρίζει ο Μπαμπλής το φάουλ. Από τον Λεωνίδα στον Μιχαηλίδη. Αυτός αποφεύγει τον Ερμίδη, ανοίγει στον Γεωργιάδη. Χάνει την ισορροπία του ο Μαυρέλης. Και έχουμε πλάγιο για την σεραϊκή ομάδα. Χαϊτίδης ο εκτελεστής. Δεν είναι καθόλου καλό.
Έχουμε φάουλ. Θα τη δώσει φάουλ ο Βεωτής. Ένα φάουλ που εκτελείται από την αριστερή πλευρά. Ο Ραφιλιάδης δεν πιάνει την κεφαλιά. Τώρα προσπαθεί να πιάσει και το ανάποδο. Σαλίδη δεν τα καταφέρει. Μπάλα δεν απομακρύνεται από τα καρέ της ταινίας. Τώρα θα το κάνει όμως ο Μπισιώτας. Τρέχει ο Χασεκίδης. Είναι ο Χαϊτίδης πιο κοντά στην μπάλα. Με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Αδρακούλη. Ψέρος τροματοφύλακας κάνει το βολέ. Στο χώρο του κέντρου είναι ο Γεωργιάδης που θα στο πάρει. Θέλει να ξεφύγει από την επιτήρηση του Θεοδωσίου. Βγάζει μια μπαλιά για τον Παυρέλη που είναι γρήγορος, αλλά είναι ο Μπισιώτας κοντά του. Τον ρίχνει κάτω, δεν υπάρχει παράβαση για τον Μπαμπλή. Μωραήτη φαλιά, θα έχουμε φάουλ όμως πάνω στον Γιαντσίδη. Θεοδωσίου στον Μπακίτα. Τέχει ο Γιαντσίδης, ο Παντελής Ζαχαρίας. Έχουμε ένα φάουλ από τον Αλεξανδρίδη και η πρώτη κίτρινη κάρτα. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στον Αλεξανδρίδη. Φάουλ. 35 λοιπόν, έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Ένα φάουλ από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Τριανδρίας με τον Ασούλη, τον Μπακίτα. Μαυρίλης και Νόβες σχηματίζουν τείχος από πλευράς Πέτριτσιου. Μπακίτας. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα βγει. Ο Δρακούλης θα σηκωθεί, θα μαζέψει και θα κάνει γρήγορα το βολέ. Τρέχει ο Ζαφυριάδης, μπάλα όμως είναι πλάγιο out, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Δρακούλης βιάστηκε να κάνει το βολέ, μήπως και πιάσει στον ύμνο την άμυνα της Τριανδρίας. Βλέπετε πόσο καθυστερούν χαρακτηριστικά οι παίκτες του Αχιλλέα. Ο Ερμίδης στην εκτέλεση του πλάγιου, ο Μακαρόνας. Αλλαγή θα δώσει για άλλη μια φορά. Ένα πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Θα κόψουμε το κεφάλαιο χαϊκή της Γεωργιάδης. Έχουμε φάω στο Θεοδωσίου και καιρός για την κίτρινη κάρτα. Το 37. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Τα δύο εξάρια έχουν δεχτεί από μία κίτρινη κάρτα. Βλέπετε πραγματικά κάποιες αψημιακές στον χώρο του κέντρου. Είναι ο Μαυρέλης, είναι στο έδαφος, ενώ από την άλλη πλευρά είναι και ο Μπακίτας. Πραγματικά είχαμε κάποια νεύρα και τελικά έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Ξεσηκώνεται και η κερκίδα, βλέποντας τους ανθρώπους της Τριανδρίας να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω τι θα δείξει ο κ. Μπαμπλής. Φαίνεται ότι έχει δει την φάση.
κάτι σημειώνει εκεί ο Μπαμπλής, σίγουρα για να κάνει τέτοια κίνηση, πάει να πει ότι είδε τι ακριβώς συνέβη. Ποιον καλή μπροστά, για να δω, ο Μαυρέλης είναι κοντά. Να δούμε ποιον θα καλέσει από την Τριανδρία. Τον Πακίτα περιμένει. Τον Πακίτα πρέπει να περιμένει. Ή ο Πακίτας είναι ο Αδαμίδης, θα δούμε. Κίτρινη κάρτα στον Μαυρέλη και τον Πακίτα. Να λοιπόν, που οι δύο παίκτες δέχονται την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Παίκτες που στάθηκαν οι αφορμοί για αυτή την δίλεπτη περίπου διακοπή. Και αφού θα αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο και οι πιο ψύχρεμοι, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Το φάουλ που είναι κάτω από τη γραμμή του κέντρου και λίγο δεξιότερα από τον κεντρικό άξονα θα το εκτελέσει ο Γιάννης Καραγιάννης. Θα σηκώσει την μπάλα για το κεφάλι του Μιχαηλίδη, ο οποίος πέφτει κάτω. Δεν υπάρχει παράβαση. Out ο διαιτητής. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι το παιχνίδι αυτό οι υπεύθυνοι της Ομοσπονδίας το έχουν αξιολογήσει και εσείς μπορείτε βέβαια να κρίνετε από αυτά που βλέπετε το αν έχουν καταφέρει ή όχι. Ένα φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Με τον Ερμίδη και τον Μακαρόνα. Μακαρόνας είναι αυτός, ο Ερμίδης φεύγει. Μπροστά του είναι ο Μιχαηλίδης. Με το αριστερό θέλει να βρει τον Χαστεκίδη, θα διώξει ο Χαϊτίδης σε πλάγιο. Τέσσερα λεπτά μένουν το χρονόμετρό μας. Ο Σούλης ο Πακίτας στην εκτέλεση του πλάγιου. Κόψε ο Γεωργιάδης, η μπάλα φτάνει στον Όβε, δεν κάνει καλό κοντρό, προλαβαίνει πίσω στον Καράβατο. Καραγιάννης με το κεφάλι, Γεωργιάδης μαρκάρεται από πίσω. Ο Μπαμπλής φυρίζει, αλλά και πάλι καθυστερημένα. Αλεξανδρίδης για τον Γεωργιάδη. Πέφτει κάτω από το φάουλ του Θεοδωσίου. Ο Θεοδωσίου που έχει μια κίτρινη κάρτα και τώρα μάλλον θα αποβληθεί. Θεοδωσίου έχει κίτρινη κάρτα, γι' αυτό και πέφτουν πάνω του οι παίκτες της Τριανδρίας. Ο Θεοδωσίου έχει κίτρινη κάρτα και βλέπετε πηγαίνουν και οι σειραίοι παίκτες κοντά του. Δεν ξέρω και τι θα γίνει. Τη δείχνει. Τη δείχνει την κίτρινη κάρτα και έτσι ο Θεοδωσίου θα πάρει την άγουσα κατά αποδυτήρια. Να λοιπόν και η κόκκινη κάρτα. Ίσως με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Μπαμπλής θέλει να ηρεμήσει το παιχνίδι. Ο Θεοδωσίου αποβάλλεται και φεύγει σιγά σιγά. Και θα πρέπει να πάει στα αποδυτήρια βέβαια και όχι στον πάγκο. Ο Σούλης ο Πακίτας τα λέει με τον διαιτητή, διαμαρτύρεται. Και μάλιστα το είπε χαρακτηριστικά, παίξε μπάλα να είσαι πιο ήρεμος. Σίγουρα όμως θα έχουμε τώρα και εσωτερική αλλαγή και βλέπουμε τον Μανώλη Χασικίδη να πηγαίνει αριστερότερα. Καραγιάννης, κάτι πάλι για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης και εδώ θα έχουμε, και εδώ. Εδώ να δούμε τον Χασικίδη. Κίτρινη κάρτα στο Χασικίδη. Κίτρινη κάρτα για αυτό το πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Ένα πολύ σκληρό φάουλ πάνω στον Γεωργιάδη,
από το Χασοκίνη, το οποίο θα δοκιμάσει. Γεωργιάδης είναι ακόμη στο έδαφος μετά το πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Μανώλη του Χασοκίνη. Κάτι που εξόργησε τους φιλάθλους στις κερκίδες. Ο Χασακίδης για αυτή την ενέργεια είδε μόνο την κίτρινη κάρτα. Ενώ κάποια ανεγκέφαλοι δυστυχώς πετούν και κάποια μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Μπαμπλής τα λέει με τον βοηθό του. Για να δούμε την συνέχεια του παιχνιδιού. Με το δικό μας χρονόμετρο απομένουν λιγότερο από 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Χωρίς βέβαια τις καθυστερήσεις. Καραγιάννης θα σηκώσει την μπάλα για τον Ζαφυριάδη, που επιμένει ο Ζαφυριάδης. Θέλει να ξεφύγει ο Ζαφυριάδης. Μαυρέλης το σουτ και εκπληκτική φάση που κάνεται. Εκπληκτική ευκαιρία για τη Σεραϊκή ομάδα. Ο Ιορδανίδης σωστά τοποθετημένος στα μπλοκάρει την μπάλα. 44,5. Να λοιπόν που τον Πετρίτσι έφτασε κοντά στον γκολ. Το πλασέ όμως του Μαυρέλη αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα της Τριανδρίας και τώρα τρέχει ο Δρακούλης να φέρει την μπάλα γρήγορα να κερδίσει όσο το δυνατόν πολύτιμο χρόνο. Μια και σε λίγο συμπληρώνουμε τα 45 λεπτά. Και από εδώ και προς ό,τι παίζονται είναι καθυστερήσεις. Πάντα βέβαια με το δικό μας το χρονόμετρο. Η Τριανδρία είναι και παίζει με 10 παίκτες, προηγείται 1-0. Εδώ μέσα στο Πετρίτσι. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή της στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν θα έπαιρθει και η κούραση. Γίνεται αυτό λάθος στο χώρο του κέντρου. Ναι. Δυνατή παλιά για τον Χασεκίδη που ξεχάστηκε από τον Χαϊτίδη. Τρέχει ο Γιαντζίδης, ο Χασεκίδης κάνει μια ενέργεια, αποφεύγει τον Χαϊτίδη, αλλά ήρθε από πίσω ένας συμπαίκτης του, ήταν ο Μακαρόνας, ήρθε και ο Καραγιάννης, θα διώξει Αρμίδης. Μακαρόνας, μπάλα δεν έχει βγει, τώρα θα βγει το πλάγιο για την Τριανδρία. Λίγο πριν συμπληρώσουμε και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ζαχαρίας βγάζει μια σέντρα από την άλλη πλευρά. Κόβει ο Νόβες και δεύτερη φορά ο Νόβες θα βρει τώρα τον Μαυρέλη. Μαυρέλης σε καταμέτωπο επίθεση. Θα βρει τελικά τον Γεωργιάδη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Γιαντζίδη. Ο Γιαντζίδης βλέπετε πόσο πίσω πηγαίνει για να βοηθήσει την ομάδα του. Γεωργιάδης που ελίσσεται, Γεωργιάδης δοκιμάζει να κάνει το σούτο, αποκρούεται. Γεωργιάδης και πάλι. Ίσως θα μπορούσε εδώ να τροφοδοτήσει τον Μιχαηλίδη ή τον Ζαφυριάδη ο άνθρωπος ο Γεωργιάδης. Δεν το έκανε. Μπάλα έφυγε και έφτασε στον Ιορδανίδη που κάνει τώρα το βολέ. 1,5 λεπτό που παίζουμε τις καθυστερήσεις. Χαϊτίδης έναν ανάποδο ψαλίδι για να αποφύγει τον Χασακίδη. Κόβει ο Λεωνίδας. Μπάλα φτάνει και πάλι στους παίκτες της Τριανδρίας. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Φάουλ πάνω στον Παντελίο Ζαχαρία από τον Μαυρίλη. Βλέπετε και τον Γιαντζίδη αλλά και τον Ζαχαρία δίπλα-δίπλα σχεδόν να είναι πεσμένοι σε έδαφος. Ενώ έχουμε και κάποια ένταση στην κερκίδα. Ας ελπίσουμε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μόνο αυτά δεν χρειάζονται. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι φιλάθλοι από την Τριανδρία, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς εκεί. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Μπακίτας θα είναι αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ. Ενώ συμπληρώνουμε τώρα το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπακίτας με δύναμη. Αλλά η μπάλα πηγαίνει πολύ ψηλά από την εστία του Πετριτσίου. Μπαμπλής ελέγχει το χρονόμετρο του. Βέβαια δεν ξέρω πόσο χρόνο ακόμη θα κρατήσει. Καθυστερήσεις.
Καϊτής για τον Μωραϊτή. Μωραϊτής ψάχνει κάποιο στήριγμα, ανοίγεται δεξιότερα ο Λεωνίδας, θέλει να το βρει, δεν τα καταφέρνει. Αλεξανδρίδης, και αυτός κάνει λάθος, απομακρύνει όπως όπως την μπάλα ο Ψιώτας. Χασεκίδης με τον Χαϊτίδη, το πλάγιο είναι να δούμε για την σεραγή ομάδα, ναι. Γρήγορα Μωραϊτής, στον Καραγιάννη. Μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 0-1 παραμένει για την Τριανδρία, εδώ μέσα στο Πετρίτσι. Χαϊτίδης αλλάζει δεξιότερα, την μπαλά εκεί όπου κινείται ο Μωραϊτής. Κι άλλη κάθε την παλιά, κι άλλο λάθος για την σεραϊκή ομάδα που δεν καταφέρουν οι παίκτες να συνδυαστούν μεταξύ τους. Και να το τελευταίο σφύριγμα στο 49 από τον κύριο Παπλή που σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει προηγούμενη την ομάδα της Τριανδρίας με 1-0 χάρη σε ένα τρέμα που πέτυχε στο 24 ο Γιαντσίδης. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Πετρίτσι για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Επανερχόμαστε στο γήπεδο του Πετριτσίου για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Πετρίτσι Τριανδρία 0-1 από το 24 με τον γκολ που πέτυχε ο Γιαντζίδης. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή στις δύο ομάδες. Να δούμε να ακούσουμε και το πρώτο σφύριγμα από τον κύριο Μπαμπλή και θα σας πω και μετά τα υπόλοιπα. Βέβαια είχαμε και την αποβολή του Θεοδοσίου στο 42. Με 10 λοιπόν παίκτες, η ομάδα της Τριανδρίας θα βγάλει το υπόλοιπο το παιχνίδι όλο, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο. Ας ελπίσουμε οι σέρεοι παίκτες να γίνουν πιο απειλητικοί. Ιορδανίδης θα μπλοκάρει θεαματικά μπροστά από Ζαφυριάδη και Μαυρέλη. Όπως έλεγα λοιπόν, θα πρέπει οι σέρεοι παίκτες να βρουν τρόπο να διασπάσουν την άμυνα της Τριανδρίας, να δημιουργήσουν καλές και πολλές προϋποθέσεις για γκολ, μια και αυτό τουλάχιστον το παιχνίδι δεν πρέπει να χαθεί με κανέναν τρόπο. Σέντρα του Καραγιάννη, θα βγει πάλι ο Ιορδανίδης που δείχνει στοιχεία μεγάλου τερματοφύλακα, τουλάχιστον από όσα έχουμε δει, ένας τερματοφύλακας που παίζει και πολύ μακριά από την αιστεία, ενώ στους εξόδους είναι, θα λέγαμε, αρκετά σταθερός. Και το κυριότερο βέβαια κουμαντάρει με άψογο τρόπο την άμυνα. Στοιχεία που αφήνουν έναν μεγάλο τερματοφύλακα. Κάνει το βολέ που θα φτάσει σχεδόν στην μεγάλη περιοχή του Πετρισίου. Θα κόψει ο Χαϊτίδης Μαυρέλης. Εδώ έχουμε την πρώτη αλλαγή. Ο Χρήστος ο Ζαφυριάδης μπήκε στον αγώνα. Θα σας πω σε λίγο αν πει τη θέση ποιου. Καραγιάννης για τον Ζαφυριάδη. Έχουμε ένα φάουλ από τον Μωραϊτή που είχε προωθηθεί και αυτός. Είναι το λάθος, Μιχαλίδης για τον Μωραϊτή, το πλάγιο είναι για την σεραϊκή ομάδα. Γίνεται σέντα από τον Αλεξανδρίδη, τελικά μια στραβοκλωτσιά από τον Αδαμίδη, έχουμε πλάγιο. Τελείω Μωραϊτής για το κεφάλι του Ζαφυριάδη, αλλά θα σηκωθεί ο Ιορδανίδης, θα μπλοκάρει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Χρήστο τον Λεωνίδα. Τρίτο λεπτό της επανάληψης, ενώ θα έχουμε και μια αλλαγή. Ο Μιχάλης ο Κιουπτσής είναι έτοιμος, θα πάρει τη θέση του άνθιμου, όχι του Μαυρέλη τελικά. Μαυρέλης που χειροκροτείται. Για
Μωραϊτής για τον Σαφυριάδη. Λεωνίδας Γεωργιάδης δοκιμάζει το σούτ. Έφτει ο τερματοφύλακας, μαζεύει στο 48. Μωραϊτής, δίπλα του ο Κυπτσής που πετά την μπάλα. Ο Κυπτσής αποφεύγει έναν αντίπαλο. Καταμένει την επίθεση που θα κάνει ο Κυπτσής, κάνει και το σουτ. Καλό το σουτ, δυνατό από τον Μιχάλη τον Κυπτσή. Μπάλα περνά ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 49. Να δούμε πώς θα αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Πετρετσίου, που έχει και την αρνητική πλέον υπεροχή από το 42. Κιουπτσής κερδίζει την κεφαλιά. Έχουν σηκωθεί όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων που απομένουν και προθερμαίνονται. Καραγιάννης στον Μωραϊτη. Αυτός στον Κιουπτσής, στο χώρο του κέντρου, μαρκάρεται από τον Γιαννητσίδη. Κατά την μπάλα, Αλεξανδρίδης. Χαϊτίδης που γίνει αριστερότερα. Θα αλλάξει δεξιότερα που κινείται ο Καραγιάννης. Πάει την γραμμή του κέντρου, πιέζει το μισό γήπεδο τώρα το Πετρίτσι. Καραγιάννης για τον Λεωνίδη, η μπάλα περνά την άλλη μέρη, θα φτάσει στον Νόβε. Προλαβαίνει να βγάλει την σέντρα ο Νόβες, αλλά η μπάλα θα πάει πίσω στον Ζαφυριάδη. Διώχνει όπως η άμυνα και πάλι Ζαφυριάδη τρέχει. Μωραϊτης. Μωραϊτης στην σέντρα. Λεωνίδα στην κεφαλιά, περνά από Λισάο την μπάλα. Καλή στιγμή για τη σεραϊκή ομάδα. Στο 51, αλλά κεφαλιά του Χρήστο του Λεωνίδα μόλις out. Για άλλη μια φορά, ο Κυριακός ο Γιορδανίδης είναι αυτός που θα κάνει το βολέ. Θα κόψει ο Κιουπτσής στο χώρο του κέντρου Γεωργιάδης. Για τον Νόβε θα διώξει ο Μπζιώτας. Διώχνει και πάλι ο Μπζιώτας. Άλλο ένα πλάγιο για την σεραϊκή ομάδα με τον Κώστα τον Νόβε. Θα βρει τον Κιουπτσή. Ο Κιουπτσής παίζει στόπερ πίσω από τον Αλεξανδρίδη. Θα κάνει λάθος. Τρέχει ο Αλεξανδρίδης να τον διορθώσει. Θα προλάβει όμως ο Δαμίδης, θα διώξει. Καραγιάννης που κερδίζει την κεφαλιά. Ήρθε ο Ερμίδης. Και θα βγουν στην αντεπίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ένα φάουλ, κίτρινη κάρτα στον Χαϊτίδη. Στο 52 λοιπόν έχουμε την τρίτη κίτρινη κάρτα σε παίκτη της σεραϊκής ομάδος. Ενώ τρεις έχουν δεχτεί και οι φιλοξενούμενοι. Μάλιστα, Θεοδοσίου δέχτηκε τις δύο και αποβλήθηκε. Ο Μπαμπλής περιμένει τον παίκτη της Τριανδρίας, πότε θα δείσει να σηκωθεί. Και αυτός βρίσκει χρόνο και τρόπο για να οργανίσει. Όσο μπορεί το χρόνο. Έχουμε όμως και μια αλλαγή για την ομάδα της Τριανδρίας. Έχει φύγει από το παιχνίδι ο Χασικίδης. Αυτός πέρασε με το νούμερο 13 ο Ζαφυριάδης. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Με τον Μακαρόνα. Την άλλη πλευρά θα βρει τον Μπακίτα που έχει προωθηθεί. Μπακίτα θα κάνει ένα σουτ διαγώνιο. Μπάλα καταλήγει out. Διαμαρτύρονται οι συμπαίκτες του στον Μπακίτα. Ωστόσο όμως ήταν καλή στιγμή για τους Θεσσαλονικείς. Χαϊτίδης στον Κιουπτσή. Ζαφυριάδης με τον Αδαμίδη, πάντα Ζαφυριάδης ελίσσεται.
Για τον Μιχαλίδη, για να δούμε Μιχαλίδη και δεν καταφέρει να πλασάρει. Πέφτει ο Ιορδανίδη, σώζει την Τριανδρία από βέβαιη παραβίαση. Να λοιπόν σε μια γρήγορη αντεπίθεση στη Σεραϊκή ομάδα βρέθηκε κοντά στον γκολ. Μεγάλη στιγμή για την Σεραϊκή ομάδα. Πριν εκτελεστεί το κόρνερ θα έχουμε την αλλαγή. Ο παίκτης που θα εκτελεστεί το κόρνερ και μετά θα γίνει αλλαγή. Είδαμε τον Αδαμίδη να φεύγει προς στιγμή. Corner, λοιπόν. Να δούμε το κόρνερ. Τελικά είναι ο Ερμίδης που θα βγει από τον αγώνα. Ο Ερμίδης θα φύγει. Είχε φύγει ο Αδαμίδης και δεν πιστέψαμε ότι τον καλύτερο παίκτη θα έβγαζε ο προπονητής της Τριανδρίας. Βγήκε ο Ερμίδης και να δούμε ποιος παίρνει θέση του. Πρέπει να γυρίσει να δούμε και το νούμερό του. Είναι ο Ανάσης Πελαγίδης. Ωστόσο εκτελέστηκε το corner. Corner από την άλλη πλευρά τώρα για την Σεραϊκή ομάδα που πιέζει σε αυτά τα 9,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλει να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Κώστας ο Νόβες στην εκτέλεση του corner. Καλοχτυπημένο. Προσπάθησε για την κεφαλιά. Για να δούμε. Λάθος από τον Ζαφυριάδη στην παλιά. Γεωργιάδης δυνατό το σουτ, αλλά πολύ άστοχο. Δεν είχε και καλή θέση ο άνθρωπος ο Γεωργιάδης. Και δεν μας έχει συνηθίσει και σε σουτ από αυτές τις αποστάσεις. Ενώ θα έχουμε τώρα και μια ακόμη αλλαγή για την Σεραϊκή ομάδα. Ο Κορονίδης νομίζω είναι αυτός που μπαίνει στην αγώνα. Έχει βγει και ο Νόβες. Πράγματι είναι ο Κορονίδης, αυτός που πήρε τη θέση του Κώστα του Νόβε. Ένα σφύριγμα, ένα φάουλ επάνω στον άθλημα του Γεωργιάδη. Τα λεπτά κυλούν, έχουμε φτάσει στο 55, στο 56. Πάντα το 0-1 παραμένει υπέρ της Τριανδρίας. Και ο Γιάννης ο Καραγιάννης εκτελεί ένα φάουλ. Για το κεφάλι του Ζαφυριάδη, ο Μακάρι ο Δαμίδης και ο Ψήσης η κόλληψη την μπάλα. Για τον Γεωργιάδη βλέπετε το πολυπρόσωπο, την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη της Τριανδρίας, Κορονίδης. Ελίζεται, προσπαθεί να ξεφύγει και από τον Πακίτα. Θα κερδίσει όμως το πλάγιο. Ο Χαϊτίδης θέλει να βρει τον Μιχαηλίδη. Δεν τα καταφέρνει ο Μιχαηλίδη να στο πάρει την μπάλα. Τον παρεμπόδισε και ο Σωτήρης ο Καράβατος. Και ενώ ο Κυριάκος ο Ιορδανίδης τώρα στην επαναφορά της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο, που ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Ο Ρέντης για τον Λεωνίδα. Λεωνίδας που βρέθηκε στην δεξιά πλευρά της επίθεσης. Τώρα, αλλά γίνεται λάθος από ο Πελαγίδης στον έχουμε ένα τράβημα στο χώρο του κέντρου και μια ανατροπή. Και τελικά, εδώ, θα έχουμε κίτρινη κάρτα στον Κορονίδη, παρά τις διαμαρτυρίες των Σεραίων. Στο 57 και η τέταρτη κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Πετριτσίου. Ο Σούλης ο Μπακίτας θα είναι ο εκτελεστής. Πλασαριστά θέλησε να βρει το Γιαντζίδη. Χαϊτίδης. Λάθος θα κόψει ο Ζαφυριάδης. Έχουμε τον Χρήστο τον Ζαφυριάδη για την Τριανδρία και τον Βαλάντη τον Ζαφυριάδη για την ομάδα του Πετριτσίου. Μπακίτας
θα κερδίσει το πλάγιο ο Παντελής Ζαχαρίας. Για την ομάδα της Τριανδρίας με τον Πακίτα. Ο Μπακίτας ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη μαρκάριστο. Θα κάνει λάθος όμως την μεταβίβαση. Θα κάνει λάθος και ο Γεωργιάδης. Για να δούμε τώρα. Τον Γιαντζίδη μέσα στην περιοχή και αριστερά. Θα τον πιέσει ο Χαϊτίδης για να βγει έξω από την περιοχή και τα καταφέρνει. Γιαντζίδης. Πελασγίδης τελικά. Ο Κιουψής φαίνεται να δίνει τη λύση. Έκλεψε την μπάλα από τον Πελασγίδη και τώρα θα φύγει σαν επίθεση το Πετρίτσι με τον Ζαφυριάδη. Θα κάνει μια βαθιά παλιά. Αλλά ήταν πολύ δυνατή. Δεν μπορούσε ούτε ο Γεωργιάδης ούτε ο Λεωνίδας. Έτσι ο Ιορδανίδης έγινε κάτοχος της μπάλας. Και κάνει τώρα το βολέ. Για τον Γιαντζίδη. Ο Χαϊτίδης θα αποσπά την μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Καραγιάννη. Παίζουν το 1-2 οι στερεοί παίκτες. Ο Χαϊτίδης. Θα βρει τον Κιουπτσί. Τόσο περνάει τη γραμμή του κέντρου. Βλέπετε, προωθούνται όλοι οι συμπαίκτες του, ενώ αμήνονται όλοι οι Θεσσαλονίκοι. Κιουψής θα δοκιμάσει το σουτ. Πέφτει ο Ιορδανίδης και σε δεύτερο χρόνο μαζεύει την μπάλα. Άλλη μια καλή στιγμή για την σεραϊκή ομάδα. Κιουψής που έκανε δύο πολύ καλά σουτ, αλλά δεν είχαν τύχει όμως. Ο Καραγιάννης τώρα θα κόψει με το κεφάλι. Αδαμίδης, η μπάλα φτάνει και πάλι στους παίκτες του Πέτριτσιου με τον Καραγιάννη. Θέλει να βγάλει από την άλλη μεριά τον Μωραΐτη. Θα κόψει με το κεφάλι ο Μακαρόνας. Κιουψής. Με τον Μωραΐτη. Αυτός θέλει να ξεφύγει. Τον πιέζει ο Μακαρόνας, έτσι αναγκάζεται να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Χαϊκίδη και αυτός θα αλλάξει με τον Κορονίδη. Κόμπι πιο πίσω στον Καραγιάννη, βλέπετε στο μισό γήπεδο. Παίζει την Τριανδρία το Πετρίτσι, αλλά δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ. Καραγιάννης και Χαϊτίδης, περνάει τη γραμμή του κέντρου τελευταίος. Κιουπτσής ανοίγεται δεξιότερα. Βγάζει μια πλασταστή σέντα για τον Ζαφυριάδη. Ζαφυριάδης έχει πάντα τον Αδαμίδη. Τον προκόπη κοντά του. Ενώ τώρα θα έχουμε πλάγιο. Μωραΐτης στο πλάγιο. Χαϊτίδης. Να ο Καραγιάννης που κάνει μόνο στην επίθεση. Τελικά Γεωργιάδης, Γεωργιάδης που επιμένει, θα διώξει όπως η άμυνα της Τριανδρίας. Μωραΐτης. Πραγματικά πανδαιμόνιο. Για να δούμε. Κεφαλιά από τον Ζαφυριάδη. Παρά την έξοδο του Ιορδανίδη, η κεφαλιά του Ζαφυριάδη πέρασε out. Να λοιπόν η σεραϊκή ομάδα που κάνει στο 61, άλλη μια πολύ καλή ευκαιρία. Κάθηκε λοιπόν η ευκαιρία για το Πετρίτσι. Και ευκαιρία μία μετά την άλλη χάνονται για την σεραϊκή ομάδα, αλλά γκολ δεν έχουμε δει ακόμη. Ο Ιορδανίδης κάνει ένα δυνατό βολέ, κερδίζει την κεφαλιά Κορονίδης και το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Σούλης ο Μπακίτας. Θα έχουμε για τέταρτη φορά αλλαγή σε παίκτη της Τριανδρίας. Κορονίδης πίσω στον Χαϊτίδη. Αυτός ανοίγει στον Καραγιάννη. Προωθείται ο τελευταίος, βγάζει μία σέντρα για τον αντίπαλο αρχηγό όμως, Κιουπτσής. Κορονίδης. Ο Ζαφυριάδης παίζει πολύ πίσω. Κορονίδης όμως διεισδύει, Γεωργιάδης, θα πέσει κάτω. Δεν υπάρχει παράβαση, συνέχεια στο παιχνίδι από τον Παυλή. Για να δούμε τον Καραγιάννη. Μιχαηλίδης σηκώνει την μπάλα. Και όταν την σήκωσε, ο Ζαφυριάδης ήταν στο έδαφος, έδιωξε όπως ο Μακαρόνας. Θα πρέπει να βρουν τρόπο να διασπάσουν την άμυνα της Τριανδρίας στις σεραίοι παίκτες. Θα πρέπει να αποφύγουν ίσως τις κάθετες μπαλιές. Πρέπει να κάνουν κάποιες παράλληλες. Για να δούμε, βγαίνει τερματοφύλακας, Μιχαλίδης, να προβολή. Καραγιάννης το σούτε πάνω στα χέρια του τερματοφύλακα. Να λοιπόν άλλη μια καλή ευκαιρία για τη σεραϊκή ομάδα. Άλλη μια καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Τριτσί. Μπόρεσε να καταλαβαίνει. Καραγιάννης, ο πρωταγωνιστής και της τελευταίας φάσης.
που πλάσαρε πάνω στον τερματοφύλακα που προηγούμενος είχε κάνει άστοχη εξόδο. Λεωνίδας μαρκάρεται πάντα από τον Μπιζιώτα, ο οποίος θα το ρίξει κάτω, κερδίσει το φάουλ. Καραγιάννης κάθε την παλιά πάλι. Θα προλάβει Ζαφυριάδης. Πάτσε την μπάλα ο Ζαφυριάδης, αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου ήταν. Όσο περνάει βέβαια ο χρόνος, το άγχος θα βαρύνεται από των σερίων παικτών. Ήδη συμπληρώσαμε 18 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, πάμε στο 19ο λεπτό. Το 0-1 παραμένει για την Τριανδρία. Και όσο μπορεί ο Ιορδανίδης κερδίζει χρόνο, βλέπετε, χαρακτηριστικά μάλιστα, όταν ο κύριος Μπαμπλής έχει γυρισμένη την πλάτη. Ιορδανίδης. Ο Αλεξανδρίδης θα κόψει, μπάλα πάει στο Μωραΐτη, ο οποίος πιέζεται, Κιουπτσής. Ένα φάουλ στον Μιχαηλίδη από τον Πελαγίδη. Ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης στην εκτέλεση. Δύο παίκτες από πλευράς Τριανδρία σχηματίζουν τείχος, είναι ο Πελαγίδης και ο Γιαντζίδης. Μιχαηλίδης για τον Αλεξανδρίδη, πάλι βγαίνει ο Ιορδανίδης, χωρίς πίεση θα έλεγα μάλιστα. Θα μπλοκάρει την μπάλα και αφού προωθούνται οι συμπαίκτες του, παίρνουν κάποια ανάσα, κάνει το βολέ. Τρέχει ο Μακαρόνας, προσπαθεί να στο πάρει την μπάλα. Θα προλάβει για τον Πελαγίδη να τροφοδοτήσει. Παίζει και το 1-2, ήρθε ο Γεωργιάδης. Παίζει το 1-2 με τον Κιουπτσί Γεωργιάδης. Ζαφυριάδης με τον Αδαμίδη, τη σκιά του. Το πλάγιο για την σφαιρική ομάδα. Γρήγορα ο Ζαφυριάδης για τον άθλημα τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης κοντά στο σημείο του κόρνερ, θέλει να ξεφύγει, τον αναγκάζει να γυρίσει πολύ πίσω και τελικά χάνει την μπάλα. Φεύγουν στην αντεπίθεση οι φιλοξενούμενοι, βλέπετε πως προωθούνται τώρα. Είναι ο Γιαντζίδης που αναστατώνει αρκετές φορές την άμυνα της σεραϊκής ομάδος. Έχουμε τον Χατζίδη να κλέβει και τον Αλεξανδρίδη να πιάνει παλιά. Βαθιά παλιά για τον Γεωργιάδη, Γεωργιάδης για τον Κορονίδη, διώχνει όπως ο Μπακίτας στην απέναντι γειτονιά. Μπάλα. Διώχνουν και πάλι οι αμυντικοί. Κιουπτσής δεξιότερα στον Καραγιάννη. Καραγιάννης από εκεί δοκιμάζει το σούτ, αλλά χωρίς κανένα ίχνος ανησυχίας από τον Ιορδανίδη που μπλοκάρει την μπάλα. Χαϊτίδης, ίσως είχαμε κεφάλι γιατί σπρώχτηκε. Γεωργιάδης για τον Μιχαηλίδη, για να δούμε τον αρχηγό. Πέφτει κάτω, δεν υπάρχει παράβαση πάλι. Λέει ο κύριος Μπαμπλής. Μακαρόνης για τον Πελαγίδη. Κιουπτσής. Μπακίτας μπροστά από τον Κορνίδη, διώχνει. Ζαχαρίς, για να δούμε. Γιαντζίδης με τον Χαϊτίδη. Το φαουλ από τον Χαϊτίδη. Ο Χαϊτίδης που έχει μια κίτρινη κάρτα. Για να δούμε τώρα τον διαιτητή. Δεν φαίνεται εντάξει να του δείχνει κίτρινη κάρτα. Αλλά είναι ευκαιρία στον Γιαντζίδη να πάρει ανάσες και να κερδιθεί πολύτιμος χρόνος για την ομάδα του. Ο αρχηγός της ομάδος της Τριανδρίας, ο Σούλης, ο Πακίτας, θα είναι ο εκτελεστής για άλλη μια φορά του φάουλ από τη δεξιά πλευρά μπροστά στην Τριανδρία. Ο Καραγιάννης θα κόψει με το κεφάλι. Η μπάλα θα φτάσει στον Γεωργιάδη που δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ήρθε ο Ζαφυριάδης να κλέψει μπάλα. Ο Αδαμίδης που είχε προωθηθεί. Γιαντζίδης, διώχνει ο Καραγιάννης. Μιχαηλίδης. Με μία ο Αλεξανδρίδης θα βρει τον Γεωργιάδη. Για να δω την αντίθεση της αρχικής ομάδας. Ο Γεωργιάδης ξεφεύγει, Γεωργιάδης φεύγει και αριστερότερα βγαίνει και ο Ιορδανίδης πολύ μακριά, το ρίχνει κάτω.
Και τελικά σφυρίζει ο διαιτητής. Τι σφυρίζει, φάουλ. Πάλι ο κ. Μπαμπλής καθυστερημένα σφύριξε. Φάουλ στον άνθιμο τον Γεωργιάδη από τον Ιορδανίδη. Ένα φάουλ εκτός περιοχής. Καθυστερούν οι σερεί παίκτες να εκτελέσουν το φάουλ. Σηκώθηκε ο Γεωργιάδης και τώρα ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης. Κάτι σαν κοντινό κόρνερ είναι. Όλοι οι παίκτες Τριανδρίας είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Μιχαηλίδης. Κεφαλιά, τελικά γκολ. Τον γκολ από τον Κιουπτσί. Τον γκολ από τον Μιχάλη τον Κιουπτσί που σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν 24 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου το Πετρίτσι σοφαρίζει. Στο 69. Να λοιπόν, κατάφερε η δαυτική υπεροχή του Πετριτσίου και η αριθμητική υπεροχή να πάρει σάρκα και ωστά. Έχουμε 1-1, ενώ ακόμη ο Ιορδανίδης διαμαρτύρεται στους συμπαίκτες που δεν είχαν πάρει σωστή θέση. Να δούμε και την τρίτη αλλαγή. Έφυγε ο Παντελής ο Ζαχαρίας. Έγινε και η τρίτη αλλαγή για την ομάδα της Τριανδρίας. Δεν ξέρω αν θέλουν να κρατήσουν το σκορ, θέλουν να φτάσουν σε ένα δεύτερο, θα δούμε. Στη συνέχεια, μπάλα από τον Μακαρόνα, είναι δεξιότερο. Ο Χρήστος ο Γουγουτσάς ήταν αυτός που μπήκε στον αγώνα. Ο Γουγουτσάς είναι ο παίκτης που πέρυσι είχε πετύχει τα δύο γκολ και με τα δύο γκολ είχε κερδίσει η ομάδα της Τριανδρίας. Για να δούμε τον Κιουπτσί, τον σκόρερ. Κιουπτσής, αποφεύγει έναν αντίπαλο. Κιουπτσής δεν μπορείς να βρει τον Γεωργιάδη, όμως η μπάλα έφτασε σε αυτόν. Με το δεξί θα κάνει την σέντρα. Θα κόψει ο Πελαγίδης. Φεύγει από την άλλη πλευρά ο Μακαρόνας. Μπροστά του Χαϊτίδης. Μακαρόνας αποφεύγει τον Χαϊτίδη, όχι όμως και τον Καραγιάννη που πιέζεται από τρεις αντιπάλους. Βλέπετε. Και έτσι θα γίνει το λάθος. Η μπάλα θα φτάσει στον Χρήστο τον Ζαφυριάδη. Μπακίτα θα βγάλει μια σέντρα. Αποκρούσει ο Καραγιάννης. Να ανάποδο ψαλίδι. Από τον Γιαντζίδη, όμως δεν ευνηδιάζει τον Δρακούλης, μαζεύει την μπάλα. Χαϊτίδης για τον Κιουπτσί. Ανοίγεται ο Καραγιάννης. Του πετά την μπάλα. Ο Λεωνίδας θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Μπιζιώτα. Όπως θα διώξουν τελικά, τρέχει ο Δρακούλης να βοηθήσει και αυτός να κηρυχθεί ο χρόνος. Χαϊτίδης. Σίγουρα το 1-1 δική της ερακή ομάδα που πιέζει, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, αλλά μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να πετύχει μόνο έναν γκολ. Αλεξανδρίδης βαλιά, δεν παίρνε για τον αρχηγό της ομάδος, έκοψε ο Πελακίδης και τώρα ο Μακαρόνας. Κιουπτσής, που με την είσοδό του στο παιχνίδι έδωσε άλλη όθηση στην ομάδα. Καραγιάννης για τον Κορονίδη. Και πάλι Κιουπτσής. Φεύγει ο Μωραΐτης από την άλλη πλευρά, Κιουπτσής μόνος του. Τελικά. Κιουπτσής. Παλιάει τον Μιχαηλίδη, αυτός βρίσκει και ένα σούτ από τον Λεωνίδα. Βημαίνουν, δέστε πραγματικά ομυρικές συμμάχες και τελικά έχουμε φάουλ από τον Χρήστο τον Λεωνίδα. Πραγματικά ομυρικές συμμάχες εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το Ιορδανίδη δεν τα καταφέρνει σε ρε παίκτες. Ο Λεωνίδας έκανε το φάουλ και θα εκτελέσει τώρα ο Ιορδανίδης. Οπωσδήποτε θέλει τώρα να είναι πιο ήρεμη. Το καθαρό μυαλό πρέπει να έχουν οι παίκτες του Πετριτσίου. Τους παροτρύνουν και οι φίλες βέβαια από την Κερκίδα. Ο Ιορδανίδης έκανε το βολέ, είναι δυνατό. Κόβει ο Κορονίδης με το κεφάλι. Προσπαθεί ο Μπακίτας και τα καταφέρνει να βρει τον Κουγούτσα. Η σέντρα. Θα κόψει ο Μωραΐτης, θα στείλει όμως την μπάλα σε αντίπαλο. Ένα λάθος από τον Χρήστο Κουκουτσά. Στέλνει την μπάλα μακριά από την εστία. Σε λίγο θα μπούμε στα τελευταία 6 λεπτά παιχνιδιού. Μωραΐτης μπαλιά για τον Λεωνίδα. Που παίζει πότε δεξιά πότε αριστερά. Απέφυγε έναν αντίπαλο, όχι όμως και τον Ζαφυριάδη.
Μου σήκωσε ψηλά την μπάλα, Γεωργιάδης. Ο Βαράνης ο Ζαφυριάδης. Ζαφυριάδης. Κολλήσετε. Προλαβαίνει, κάνει και το σουτ δυνατό, αλλά η μπάλα περνά μισό μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ ισχυρό το σουτ από τον Βαλάνη του Ζαφυριάδη. Βαλάνη του Ζαφυριάδη, στο 73, έστειλε την μπάλα out. Κίτρινη κάρτα στον Ζαφυριάδη. Μπορεί να κάνει θέατρο ο Ιορδανίδης, ο Κυριάκος, αλλά το αποτέλεσμα είναι εκτός από την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Ζαφυριάδης. Κερδίθηκε και ένα λεπτό περίπου για την Τριανδρία. Ένα πολύτιμο λεπτό. Κιουπτσής κάνει φάουλ. Ο Διόδος ο Διαντής, ο Διαμαρτυρής και ο Κιουπτσής, ότι δεν έκανε πίσω φάουλ, ο φάουλ είναι από τον Γιαντσίδη, που σκράτα γιατί φάνε από τον Κιουπτσής. Σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο 15 λεπτό του παιχνιδιού. 1-1 πλέον. Μπακίτας θα βγάλει τη σέντρα. Θα βγει ο Δρακούλης, θα χάσει την μπάλα, θα την κερδίσει, αλλά πιο προς θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Κυριάκος ο Γιαντζίδης θα δώσει και υποτικά το χέρι. Δώσετε λοιπόν η συνέχεια. Καραγιάννης. Κιουπτσής, τον Κορονίδη πίσω αυτός τον Καραγιάννη. Τα λεπτά παίρνουν το 1-1, παραμένει εδώ στο Πετρίτσα, ανάμεσα σε δύο ομάδες. Χαϊτίδης, τον Αλεξανδρίδη, θέλει να ξεφύγει αυτός από τον Γουγουτσά. Χαϊτίδης. Κιουπτσής. Κιουπτσής, για να δούμε τον Κιουπτσή. Θα βρει τον Γεωργιάδη. Αυτός θέλει να στρώσει την μπάλα στο αριστερό το πόδι. Και βλέπετε πώς τον πιέζουν. Καθυστερεί για άλλη μια φορά ο Γεωργιάδης. Και κάνει και το λάθος. Και χάνεται ευκαιρία για την σεραϊκή ομάδα να μπει με αξιώσει στα καρέ του Ιορδανίδη. Είμαστε στο 76. Το 1-1 διατηρείται εδώ και μερικά λεπτά. Να δούμε τον Λεωνίδα. Μαρκάρεται. Σφυρίζει ο διαιτητής χέρι επάνω στον Λεωνίδα. Η μπάλα βρήκε το χέρι του Λεωνίδα. Ενώ μετά από την τελευταία φάση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κερκίδα. Που σήμερα θα λέγαμε είναι η πρώτη φορά που συναντούμε τόσα πολλά επεισόδια. Τόσες πολλές φορές μάλλον να γίνονται επεισόδια σε ένα παιχνίδι. Πράγμα που δεν μας έχουν συνηθίσει στο Πετρίτσι. Ασφαλώς θα πρέπει να κοιτάξουν με περισσότερο ενδιαφέρον την ομάδα τους φιλάθλοι παρά να ασχολούνται με τους αντίπαλους. Και ο Ψής, για να δούμε. Για τον Ζαφυριάδη, μέσα στην περιοχή. Ζαφυριάδη, ελίσσατε Ζαφυριάδη. Καλά την μπάλα, η μπάλα βρίσκει τώρα κάποιο χέρι. Δεν υπήρχε περίπτωση πέναλτι βέβαια. Και να βρει και χέρι που δεν βρήκε χέρι, αλλά και να βρει και ήταν ακούσιο. Εν πάση περιπτώσει, το πλάγιο είναι για το Πετρίτσι. Χαϊτίδης στον Καραγιάννη. Η πίεση αυξάνεται όσο περνά ο χρόνος από την σεραϊκή ομάδα. Μια κεφαλιά προς τα πίσω, βέβαια δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Ιορδανίδης, αφού δεν είχε και αντίπαλο να τον παρεμποδίσει. Όρθιοι φίλαθλοι παρακολουθούν την αναμέτρηση με αγωνία τα τελευταία λεπτά που έχουν απομείνει. Θέλουν να δουν την σεραϊκή ομάδα να φτάνει σε έναν γκολ, αλλά το μόνο που βλέπουν είναι τα νεύρα στην κερκίδα. Διώχνει όπως ο Δρακούλης σε πλάγιο, έτσι όμως με αυτή τη φάση θα δοθεί ευκαιρία στους παίκτες της Τριανδρίας μετά από πάρα πολύ καιρό να περάσουν τη γραμμή του κέντρου και να φτάσουν με αξιώσεις στην περιοχή του Πετριτσίου. Λοιπόν το πλάγιο με την Πακίτα, ο Κιουπτσής αποσπά την μπάλα, Γεωργιάδης Κιουπτσής, πέφτει κάτω ο Κιουπτσής, το φάουλο από τον Κουκουτσά. Καραγιάννης, ανοίγεται ο Χαϊτίδης, τον βλέπει και του πετά την μπάλα. Για τον Ζαφυριάδη. Ζαφυριάδης με τον Πελαγίδη. Αλλάζει το παιχνίδι στον Κιουπτσή η μπάλα. Γίνεται η σέντρα. Για τον κεφάλι του Λεωνίδα, κεφάλι όμως είναι από τον Ακαρόνα πιο μπροστά. Που πηγαίνει στον Ιορδανίδη. Ένα σκόρο που ασφαλώς δεν συμφέρει καθόλου την σεραϊκή ομάδα. Και με βάση την βαθμολογία σίγουρα θα είναι, αν θα μείνει έτσι, που δεν το ευχόμαστε, θα μείνει αυτό το σκόρο, θα είναι δύο παμένοι βαθμοί. Μια και δεν φαίνεται η Τριανδρία
να είναι ικανή να παραμείνει στην κατηγορία. Βέβαια στην ίδια κατηγορία όλα παίζονται και όχι μόνο αγωνιστικά. Ο Κιουπτσής θα βρει τον Καραγιάννη. Τώρα θα βγάλει μια σέντρα για τον Ζαφυριάδη που δεν κάνει καλό κοντρόλ και βέβαια ο Γεωργιάδης, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, θα, κάνει, θα σταματήσει για την μπάλα με το χέρι, θα γλιτώσει και την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Σε λίγο θα μπούμε και στο 79, ενώ τώρα έχουμε σε θέση offside τον Χρήστο τον Γουγουτσά. Καραγιάννης. Για το κεφάλι του Λεωνίδα. Πάντα ο Μπζιώτας κοντά του. Πελαγίδης. Δίπλα του Μακαρόνας, του πετά την μπάλα. Θα προλάβει, δεν προλαβαίνει, δεν προλάβει ο Μακαρόνας. Η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, έχουμε πλάγιο για το Πετρίτσι. Ο Καραγιάννης ζητά κάποιο στήριγμα, ψάχνει κάποιον παίκτη να μαρκάρει, έτσι αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα από την αριστερή πλευρά και να βρει τον Κιουπτσή. Κιουπτσής κάθε την παλιά για τον Γεωργιάδη, κεφαλιά από τον Ζαφυριάδη, δεν πρόλαβε ο Γεωργιάδης, ο Γιορτανής βγήκε, έγκαιρα, μπλόκαρε την μπάλα. Ο άνθρωπος ο Γεωργιάδης θα πρέπει να ηρεμήσει για να βοηθήσει και τον εαυτό του αλλά και την ομάδα περισσότερο. Το βολέ είναι δυνατό και πάλι από τον Ιορδανίδη. Ο Χαϊτίδης θα κόψει μπροστά από τον Γιάντζίδη, η μπάλα θα φτάσει στον Πελαγίδη, Μωραΐτης και Αλεξανδρίδης. Πάτσε την μπάλα ο Πελαγίδης αλλά σηκώθηκε και πρόλαβε και αποφεύγει τον Μιχαηλίδη. Πελαγίδης. Το φάουλ θα τον κερδίσει από τον Καραγιάννη. Καραγιάννης διαμαρτύρεται. Στον κύριο Παμπλή. Μια απόφαση που δεν βρίσκει σύμφωνος τους Σαραίους φιλάθλους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους όρθιοι παρακολουθούν την αναμέτρηση. Απομένουν λιγότερο από 10 λεπτά για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Σε πολύ επικίνδυνο σημείο αυτό το φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει 3-3, ο Μπακίτας. Ο Μπακίτας με τον Ουγουτσά είναι κοντά στην μπάλα. Τέσσερις παίκτες από πλευράς Πετριτσίου σχηματίζουν το τείχος και ο Δρακούλης καρτερικά περιμένει. Του υποδεικνύει το ακριβές σημείο για να στηθεί το τείχος, κύριος Μπομπλής. Για να δούμε. Μπακίτας με δύναμη, αλλά η μπάλα περνά μακριά από την εστία του Δρακούλη που τρέχει. Θα την φέρει γρήγορα για να κερδίσει όσο μπορεί περισσότερο χρόνο. Κορονίδης τώρα από τα αριστερά. Καραγιάννης. Και ο Καραγιάννης που δέχεται την μπάλα. Ζαφυριάδης τον Κιουπτσή. Κορονίδης δεν προλαβαίνει να φτάσει μπάλα σε αυτόν. Θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Μπακίτα. Ψάχνει κάποιον συμπαίκτη, ανοίγεται ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει, βγάνει την σέντρα, βγαίνει έγκαιρα ο Ιορδανίδης, μαζεύει μπροστά από τον Λεωνίδα και παίρνει τώρα να προωθηθούν οι συμπαίκτες του, να πάρουν κάποια ανάσα και να κάνει τώρα το βολέ που είναι και αυτή τη φορά δυνατό. Θα κόψει ο Κιουπτσής με το κεφάλι, τρέχει και ο Αλεξανδρίδης, μάχεται με τον Γουγουτσά. Ο Γουγουτσάς παίζει το 1-2 με τον Γιαντζίδη και το φάουλ από τον Μιχάλη τον Κιουπτσή. Είμαστε στο 83. Ο Καράβατος θα βρει τον Μωραΐτη όμως. Τρέχει ο Μιχαηλίδης, τον καταδιώκει ο Πελαγίδης. Μιχαηλίδης κρατά την μπάλα, θέλει και κάποιο στήριγμα. Θα κερδίσει το πλάγιο από τον Μακαρόνα. Το πλάγιο γρήγορα θα το εκτελέσει ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Για τον Κιουπτσή. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεν ήταν καλή η παλιά του Κιουπτσή. Γεωργιάδης που μαρκάρεται. Γεωργιάδης κρατά μας την μπάλα και θα βρει τον. Κορονίδη που προλαβαίνει, πρόλαβε. Και μπροστά του τον Μπακίτα. Μπάλα φτάνει στον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης με τον Χρήστο Ζαφυριάδη.
Κιουπτσής. Κιουπτσής αποφεύγει έναν αντίπαλο. Κιουπτσής σηκώνει την μπάλα ψηλά. Γίνεται ένα σούτ από τον Αδαμίδη όπως όπως και έχουμε πλάγιο. Ενώ έχουμε τον Γιατζίδη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο οποίος στην προηγούμενη φάση κερδίσει μπάλα από τον Κιουπτσή. Διακοπή στο παιχνίδι για να παρουσιαστούν οι πρώτες βοήθειες στον κούλι τον Γιατζίδη. Βγαίνει ο Γιατζίδης έξω από τον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να τον καλέσει ο διαιτητής, πράγματι αυτό κάνει για να μπει ο Κορονίδης στο πλάγιο. Έξυπνα θα αφήσει ο Μπιζιώτας. Δραματικά τα τελευταία λεπτά που απομένουν, είμαστε περίπου στο 84. Και ο Ιορδανίδης στην επαναφορά της μπάλας, 1-1 ανάμεσα στο Πετρίτσι και την Τριανδρία. Κόβει το κεφάλι ο Αλεξανδρίδης, Κιουπτσής σηκώνει την μπάλα, θα βρει τον Μιχαηλίδη. Και πίσω την μπάλα για τον Κιουπτσή. Ο Κιουπτσής, τον Μωραΐτη. Μωραΐτης δεν κάνει καλό κοντρόλ, επιμένει όμως. Μωραΐτης θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Κουκουτσά. Αυτός με τον Γιατζίδη παίζει το 1-2. Βλέπετε πως φεύγουν στην αντεπίθεση οι παίκτες της Τριανδρίας. Είναι ο Ζαφυριάδης από τα δεξιά. Τον προλαβαίνει ο Κουρονίδης, θα τον κρύψει το οπτικό πεδίο. Ζαφυριάδης κρατά την μπάλα για τον Κουκουτσά. Ο Κουκουτσά σηκώνει, ήρθε και ο Αλεξανδρίδης, παίρνει στα πόδια του και του κάνει φάουλ. Φάουλ το οποίο έκανε ο Αλεξανδρίδης πάνω από τον Κουκουτσά. Ένα φάουλ στο 85ο λεπτό που έχει κερδίσει η ομάδα της Τριανδρίας από την δεξιά πλευρά και βέβαια και αυτή τη φορά ο Σούλης ο Μπακίτας θα είναι ο εκτελεστής. Ο Κορονίδης και ο Γεωργιάδης σχηματίζουν ένα τείχος που πηγαίνει κοντά τους ο Ζαφυριάδης τώρα. Ο Χρήστος εκτελείται χαμηλά το φάουλ πάλι ο Μπακίτας θα της τρώσει με το αριστερό. Καραγιάννης διώχνει Γεωργιάδης. Τον προλαβαίνει ο Ζαφυριάδης ο Χρήστος. Και προλαβαίνει μάλιστα να γυρίσει και σε συμπαίκτη του. Μπακίτας φεύγει, ο Μακαρόνας μετά την μπάλα. Αλλά είναι πιο δυνατή και προλαβαίνει ο Δρακούλης. Με τα χέρια μεταβάζει στον Μωραΐτη. Αυτός θα μείνει τελικά όρθιος. Και τον Μιχαηλίδη πατά την μπάλα. Ζαφυριάδης, Γεωργιάδης, Ζαφυριάδης, Ελίσσαντε, Ζαφυριάδης. Θα στρώσει την μπάλα και θα κάνει το σουτ. Θα πέσει ο Ιορδανίδης, θα μαζέψει την μπάλα στη γωνιά της δεξιάς του πλευράς. Καραγιάννης στον Αλεξανδρίδη. Η μπαλιά του δεν είναι καλή. Κόβει ο Μπακίτας. Φεύγει τώρα ο Γιατζίδης. Πέφτει στα πόδια του ο Αλεξανδρίδης. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Τριανδρίας. Τα λεπτά κυλούν. Γεωργιάδης θα κλέψει την μπάλα. Γεωργιάδης σπρώχνεται από τον Πελαγιδίκη. Κατά την μπάλα πάλι ο Γεωργιάδης παραπάνω. Τώρα θα βρει τον Κιουπτσή. Μωραΐτης βγάζει μια σέντρα. Εκεί το πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη της Τριανδρίας θα κόψει. Θα διώξει Κιουπτσής. Μπερδεύεται μόνος του. Να και ο Γεωργιάδης που πατά την μπάλα. Κιουπτσής. Μπαλιά για τον Μωραΐτη. Μωραΐτης. Μωραΐτης ίσως θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Τελικά χάθηκε η ευκαιρία. Έχει ο Πελαγίδης, βλέπετε τον τερματοφύλακα πόσο μακριά βγήκε ο Δρακούλης να βοηθήσει την ομάδα του Καραγιάννης και Αλεξανδρίδης. Μιχαηλίδης με υπερπροσπάθεια θα σταματήσει την μπάλα. Μωραΐτης, Κιουπτσής, Δέμπροη. Είμαστε στο 87. Φωνάζει ο Σάκης Αναστασιάδης τον Γεωργιάδη να πιστοχωρήσει, να μην έχει συνέχεια το μυαλό του μπροστά, να μην αφήνουν κενά. Ενώ τώρα έχουμε άλλο ένα φάουλ, το οποίο κερδίζουν εύκολα οι φιλοξενούμενοι με το θέατρο που κάνουν αρκετές φορές.
διακοπή στο παιχνίδι. Οι παίκτες του Πετρισσίου θεωρούν ότι ο τραυματισμός δεν είναι τόσο... Μια παρουσία την πρώτη βοήθεια στον παίκτη που είναι στο έδαφος. Γιατί έχουμε φτάσει στο 81ο λεπτό του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα, να ξέρουμε τι καθυστερήσει θα κρατήσει ο Μπαμπλής. Ήδη είμαστε στο 81ο λεπτό. Το 1-1 παραμένει και η 3-3 με τον Μακαρόν εκτελεί ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά για τον Πελαγίδη. Μπροστά του είναι ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης, κοντά. Πελαγίδης κρατά την μπάλα. Πελαγίδης, Μακαρόνας. Θα βρει τρόπο να τροφοδοτήσει τον Ζαφυριάδη, θα γίνει και η σέντρα. Τελικά ευνηδιάζεται ο Κορονίδης και διώχνει σε κόρνερ. Ενώ δεν υπήρχε πίεση, δεν υπήρχε αντίπαλος. Ευνηδιάστηκε ο Κορονίδης. Ήδη ακόμα και πέρα. Παίζουμε τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο κόρνερ οι παίκτες της Τριανδρίας γίνεται η συμβολή. Εκτελείται το κόρνερ. Καραγιάννης διώχνει όπως όπως από την άλλη πλευρά σε πλάγιο. Και ο Καραγιάννης παραχωρεί πλάγιο. Αυτή τη στιγμή με το χρονόμετρό μας συμπληρώσαμε τα 90 λεπτά. Ότι παίζονται από εδώ και μπρος, λοιπόν είναι καθυστερήσεις. Και να δούμε ο κύριος Μπαμπλής πόσο χρόνο θα κρατήσει το παιχνίδι. Το πλάγιο εκτελείται για την Τριανδρία, τον Μακαρόνα, για τον Κουτσά, Καραγιάννης, τον Παρενοκλείο Γιαντζίδης και του κλέβει την μπάλα. Ήρθε ο Αλεξανδρίδης να δώσει λύση και ο Μωραϊτης για τον Λεωνίδα. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού, να που πιέζει τώρα η ομάδα της Τριανδρίας με τον Καράβατο. Και τον Πακίτα θα κόψει με το κεφάλι ο Κορονίδης. Μπάλα θα φτάσει στον Ζαφυριάδη. Μέσα στην περιοχή για να δούμε Πακίτας. Κουτσάς θα προλάβει ο Καραγιάννης. Έχουμε πλάγιο out για την Τριανδρία. Πλάγιο out λοιπόν για την Τριανδρία στο 90. Πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Το πλάγιο ο Σουλής ο Πακίτας θα το εκτελέσει. Ενώ ο Σέξον Σασιάδη δεν ξέρω στις καθυστερήσεις γιατί κάνει την αλλαγή, τι θέλει να καταφέρει. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων θα ρίξει τον Βασίλη Τζουκμάνη. Για το Πετρίτσι, να ρουκανίσει τον χρόνο. Θα βάλει στο παιχνίδι τον Τζουκμάνη. Ο Αλεξανδρίδης φεύγει από τον αγώνα στο 91. Στην θέση του Αλεξανδρίδη. Πραγματικά, δεν ξέρω γιατί χάνεται τόσος χρόνος άδικα. Πάση περιπτώσει, ο προπονητής τα ξέρει καλύτερα. Νέο πλάγιο για την Τριανδρία με τον Πακίτα. Είμαστε στο 92 πλέον. Έχει κερδίσει ένα πλάγιο η Τριανδρία. Κορονίδης θα σηκώσει ψηλά την μπάλα. Στο Κιουπτσής. Θα στρώσει όμως το Ζαφυριάδη. Κουγουτσάς αποφεύγει τον Τζουκμάνη, όχι όμως πολύ, αφού ήρθε ο Μιχαηλίδης και κερδίζει. Έχουν σε πλάγιο οι αμυνόμενοι. Κύρισε το Πετρίτσι από την παρέμβαση του Καράβατου. Μωραϊτης στον Χαϊτίδη. Και δεν έχει παιχνίδι ο Χαϊτίδης. Διώχνει όπως όπως ο Πακίτας, που διαμαρτύρεται ο Πακίτας. Φωνάζει για αυτός, όπως όλοι οι παίκτες του εδώ και καιρό, ότι έχει λήξει το παιχνίδι. Για αυτούς μια πολύτιμη ισοπαλία ασφαλώς. Ο Καραγιάννης θα βγάλει μια σέντρα για το κεφάλι του Ζαφυριάδη. Θα διώξει πάλι ο Αδαμίδης. Η επαναφορά της μπάλας, ο Καράβατος. Καραγιάννης, για να δούμε. Από εκεί θα δοκιμάσει το σουτ. Ο Καραγιάννης, η μπάλα θα αποκρουστεί, φεύγει όπως διώχνεται. Μπάλα. Ο Μωραϊτης για τον Μιχαηλίδη θα προλάβει. Τον καταδιώκει ο Πελαγίδης. Ήρθε ο Μωραϊτης. Μιχαηλίδης πέφτει κάτω. Σφυρίζει ο διαιτητής. Και πάλι ο Καράβατος διαμαρτύρεται για να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη παιχνιδιού.
Μιχαηλίδης είναι εκτελεστικός. Ο Μπαμπλής όμως δεν δίνει σημασία στις φωνές του Καράβατου και του Μπακίτα. Γίνεται η σέντρα, ο Ιορδανής έχει ένα πρόβλημα στο 92 προς 93 τώρα. Κάνει το βολέ ο Ιορδανίδης. Ο Χαϊτίδης με την πλάτη, τρέχει ο Μωραΐτης. Να βρει την μπάλα. Βγάζει μία σέντρα για τον Τιουψί. Αυτός δεν μπορούσε να βρει τον Μιχαηλίδη. Διώχνει όπως όπως η άμυνα της Τριανδρίας. Και θα βγει στην επίθεση με τον Ζαφυριάδη. Κουκουτσάς και να το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή. Στο 93 έχουμε την λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει ισόπαλες τις δύο ομάδες με 1-1. Ασφαλώς δύο χαμένοι βαθμοί για την ομάδα του Πετριτσίου που δεν κατάφερε να κερδίσει παρά την εδαφική και την αριθμητική υπεροχή την ομάδα της Τριανδρίας. Έτσι λοιπόν το σκηνικό, το περσινό σκηνικό επαναλαμβάνεται εδώ στο Πετρίτσι, ενώ πέρσι είχε χάσει η ομάδα του Πετριτσίου. Σήμερα κατάφερε να πάρει μόνο την ισοπαλία. Ο Γιώργος Σπαχής ήταν στην κάμερα, ο Λεωνίδας Λαζαρίδης στην περιγραφή. Ευχές από όλους μας για ένα όμορφο απόγευμα.